Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε την Ελένη Γρασιμίδο, την πολύ γνωστή αγαπητή σε όλου μα ηθοποιό, και θα μιλήσουμε για αυτέ τι δύσκολε ημέρε που περνούν και οι ηθοποιοί αλλά και τα μικρά θέατρα στην περίοδο τη καραντίνας και τη πανδημία. Καλώ ήρθε. Πρώτη ερώτηση έχει να κάνει με τα θέατρα. Τι γίνεται, πώ πάνε και ειδικά τα μικρά θέατρα. Ε, μέχρι στιγμή δεν υπάρχει ουσιαστική βοήθεια. Ε, Πέρυσι δόθηκε ένα ποσό των 2.000 για κάποιες ανάγκες, το οποίο ε, κάναμε όλο το χαρτομάνι την Άνοιξη και τα πήραμε στις 30 Οκτωβρίου. Καταλαβαίνει κανείς ε, πώς τα βγάζουμε πέρα με τα Ενίκια Τώρα ευτυχώς αποφασίστηκε να δίνουμε λιγότερα από ό,τι δίναμε, αλλά και αυτό το, το, το λίγο που δίναμε είναι πάρα πολύ σοβαρό για μας, γιατί από πού να το βρούμε. Δεν δουλεύουμε. Εμείς δουλέψαμε το δικό μας θέατρο μόνο το καλοκαίρι, δύο μήνες, έβγαλε τα έξοδά του, δεν βγάζει με βέβαια, το καταλαβαίνει κανείς, με τόσο είναι που είναι μικρό, με περιορισμένο ρυθμό θέσεων και υπάρχουν και άλλα τέτοια θέατρα. Πολλοί βέβαια συνάδελφοί μας που έχουν αστικές μη δεν πήραν ούτε αυτό το διχύλιαρο. Ε, και εν πάση περιπτώσει κανείς δεν σώζεται με αυτά τα χρήματα. Τώρα, όσον αφορά τους εργαζόμενους, ε, που και εμεί το ίδιο είμαστε, αλλά εν πάση περιπτώσει ε, γραφτήκαν κάποιοι συνάδελφοι όσοι προλάβανε στο Μητρό και πήρανε το, ένα μικρό επίδομα των 534 ευρώ τον Σεπτέμβρη και τον Οκτώβρη. Για τα υπόλοιπα περιμένουμε. Ε, Επισκέφτηκε το σωματείο μας τον κύριο Γιατρομανολάκη και τίποτα θετικό. Είπε ότι θα. Τώρα έρχονται οι γιορτέ, καταλαβαίνει κανεί άνθρωποι που έχουν να δουλέψουν πολύ καιρό πώ τα βγάζουν πέρα. Ε, Επίση, έχω να πω ότι και προσωπικά είμαι πολύ δυσαρεστημένη γιατί έκανα μία επιστολή πριν από αρκετό καιρό, μπορεί και πάνω από μήνα, στον κύριο Γιατρομανουλάκη που δείχνει πολύ μεγάλη προθυμία να συνομιλεί με τον κόσμο. Αυτό έγινε για τις ανάγκες του μικρού μας θεάτρου. Και τόνισα, δεν έγραψε τίποτα προσωπικό, παρά μόνο τι έχει κάνει αυτό το μικρό θέατρο στα πέντε χρόνια που υπάρχει και ότι υπάρχει μια διαρκής παρουσία, γιατί υπάρχει το εξή τρελό. Στις 4 Νοέμβρη, νομίζω, έγινε το καινούργια καραντίνα, τα θέατρα που είχαν αρχίσει να παίζουν ήταν κάτι μεγάλα θέατρα, πάρα πολύ λίγα. Τα οποία όχι υποψιάζομαι, είμαι σίγουρη ότι ξέρανε πολύ καλά τι πρόκειται να συμβεί και για πρώτη φορά ε, πληρώσανε πρόβες για να μπορούν να διεκδικήσουν. Δεν ξέρω τι πήρανε ή τι θα πάρουν. Έτσι κι αλλιώ ε, είναι πολύ συγκεκριμένοι οι χώροι θεατρικοί που παίρνουν τη μερίδα του λέοντα, είτε πρόκειται για υπουργείο, είτε για περιφέρεια κτλ. Ε, Επομένω, εμεί δεν είχαμε ανοίξει ακόμα, γιατί μας είχαν διαβεβαιώσει από το γραφείο του κυρίου Γιατρομανολάκη με πολύ ευγένεια ότι θα κάνουν την επιδότηση των εισιτηρίων. Που πάλι ήταν μικρή για μα, αλλά εν πάση περιπτώσει ετοιμαζόμασταν και πήραμε τη γενναία απόφαση να ξεκινήσουμε με 15 θέτε, συν το 20% το της επιδότησης του των εισιτηρίων που πάλι θα ήταν, όχι ήταν παραπάνω, ε, βγαίναν 20 άτομα ακόμα, αν θα ερχόντουσαν βέβαια όλη αυτή την τρέλα. Καταλαβαίνετε ότι και ο κόσμος είναι πάρα πολύ δύσκολο να είναι γενναίοι όσοι ε, βέβαια ξέρουν ε, πολύ καλά ότι το θέατρο ίσως είναι ο χώρος λιγότερο επικίνδυνος. Και με τα μέτρα που παίρνουμε και όλα αυτά κοστίζουν πολύ. Επομένω, με αυτή την έννοια έστειλε ένα γράμμα στον κύριο Γεωτρομανιλάκη, δεν απαντήθηκε ποτέ. Και μετά στην Υπουργό Πολιτισμού. Επίση δεν απαντήθηκε. Ε, φυσικά, όπω καταλαβαίνει κανεί, κάποιοι δεν είμαστε στα πρόσωπα με τα οποία συνομιλεί η εξουσία και του πολιτισμού. Δεν πειράζει. Εμεί θα συνεχίσουμε όταν τα πράγματα πάνε καλύτερα. Άλλη βοήθεια υπάρχει. Από το Δήμο της Αθήνας, από την περιφέρεια. Στο Δήμο Αθήνας το μόνο που... Γιατί και αυτοί είχαν ότι έχουν στη διάθεσή τους ένα ποσό που θα διατεθεί για τον πολιτισμό, αλλά όταν πήρα δεν ήξερε κανείς τίποτα. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, εγώ όταν βλέπω κάτι, προσπαθώ, ξέροντας βέβαια ότι μπορεί να είναι αλλά αγωνίζουμε για να κρατήσουμε ένα χώρο που τον αγαπάμε, που τον κάναμε με θυσίες. Από το Δήμο δεν έχουμε ακόμα κάτι και νομίζω ότι εκκρεμεί και θα έπαιζα και εγώ στις εκδηλώσεις του Δήμου, αλλά όχι με αμοιβή. Θα βάζαμε δικά μας εισιτήρια. Δεν έγινε αυτή η πέρα, οπότε δεν μπορώ να απαιτήσω κάποιο ποσό. Ε, όμως απαιτούν οι συναδελφοί μου, απαιτούν ένα σωρό και όχι μόνο ηθοποίη και μουσική κτλ. Και Αυτό που κάναμε ήταν να ζητήσουμε να μην έχουμε τέτοια δημοτικά τέλη σε περίοδο με κλειστά θέατρα, πρέπει να πω ότι τα δημοτικά τέλη είναι πάνω από τα διπλά του λογαριασμού ρεύματο. Ε, αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο και περιμένουμε τώρα την απάντηση των παρόχων. Πρέπει να έχουμε για να γίνει η οριστική υποβολή του αιτήματο. Ε, η περιφέρεια η οποία έτσι και αυτή με την Πανοκρουσίες ανακοίνωσε ότι από το ΕΣΠΑ που έχει ένα ποσό θα πάει για τον πολιτισμό και μάλιστα ε, γενικότερα για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, ε, θελήσαμε κι εμείς να μπούμε εκεί. Αλλά το λογιστικό μας γραφείο μας είπε ότι ε, έχουμε πολύ χαμηλό τζίρο για να δικαιούμαστε βοήθειας. Και αναρωτιέμαι ε, τότε ποιοι έχουν ανάγκη από βοήθεια. Αν δεν έχουν... Μάλιστα είναι λίγο τρελό γιατί ε, ζητάνε το δεύτερο τρίμηνο, δηλαδή από Απρίλιο, ε, που η σεζόν, η δημιουργική και η ας πούμε πιο έτσι προσοδοφόρα, αν υπάρχει τέτοιο θέμα για μας, είναι από τον Οκτώβριο και μέχρι τον Φλεβάρι, ας πούμε. Αυτό που λέγαμε παλιά χειμερινή σεζόν. Ε, συνήθως το, από τον Απρίλιο και μετά και ο καιρός ζεσταίνει, και ο κόσμος αρχίζει να βγαίνει έξω και γενικότερα ή προετοιμάζεσαι για το καλοκαίρι ή έχεις μια, μια μικρή δραστηριότητα. Το δε, δεύτερο τρίμηνο του 20, καταλαβαίνετε ποιο ήταν, τι τζίρου είχαμε, ήμασταν όλοι κλειστοί. Αυτό ε, αυτός ο τρόπος είναι που, της βοήθειας που παρέχεται από, επίσημα, από επίσημους χώρους για τον πολιτισμό. Δεν έχω καμία ε, αμφιβολία για το τι πρόκειται να συμβεί. Ε, και ο καθένας μας και όλοι μαζί πάντα, γιατί και εμείς είμαστε δίπλα στο σωματείο μας, ανεξάρτητα από το ποιοι το διοικούν και τι διεκδικούν, ε, όμως πάντα έτσι ήμασταν και πάντα έτσι θα είμαστε. Προσπαθούμε να δούμε τι θα γίνει, ενημερώνουμε, ενημερωνόμαστε. Η τελευταία συνάντηση που είχε το ΔΣ με το... Τον κύριο Γιατρομανολάκη. Ε, δεν είχε κανένα αποτέλεσμα έτσι θετικό. Είναι τώρα, περάσαμε και το μέσο του Δεκέμβρη, οπότε καταλαβαίνετε τι γλέντια θα γίνουν στα σπίτια των όχι μόνο των ηθοποιών όλων των καλλιτεχνών. Πάντως αυτήν την περίοδο οι καλλιτέχνες ακούστηκαν πολύ δυνατά. Και πολύ ωραία κάνανε. Ε, και δεν πρέπει να πραγματικά το σύνθημα του, του κόμματός μας είναι ε, να μην είμαστε με κλειστό το στόμα. Κάνουμε ό,τι μπορούμε όλοι και προσωπικά, όποτε μπορώ, αρθρογραφώ για, για ό,τι μας ε, αφορά. Ε, δεν θα απογοητευτούμε, αυτό είναι σίγουρο. Ε, δυναμικά πρέπει να συνεχίσουμε να απαιτούμε αυτά που μας ανήκουν γιατί στο κάτω-κάτω δεν... Ε, ζητάμε λεφτά δικά τους από την τσέπη τους ούτε μεγάλο καρχαριέ είμαστε θα εξακολουθούν να τους βουκώνουμε Για τη νέα χρονιά ε, Δεν πρέπει να σου παίρνουμε Ό,τι μπορεί ο καθένας και με ό,τι δύναμη διαθέτει